138 in progress. Ξαφνικά και απρόοπτα. This is a dangerous group. Ξαφνικά και απρόοπτα. That we're dealing with now. MGR. Το δικό μου ραδιόφωνο. Το δικό σου ραδιόφωνο. Το δικό μας ραδιόφωνο. Το δικό σας ραδιόφωνο. Μέχρι να γίνουμε άγγελοι, να βγάλουμε φτερά. Ας μείνουμε με γρατζουνιές στους ώμους και στην πλάτη. Να μαρτυράνε πως κι οι δυο πετάξαμε ψηλά. Σαν κοιμηθήκαμε μαζί στο ίδιο το κρεβάτι. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. Να καίγομαι, να καίγομαι στο σώμα σου και να φιλώ το στόμα σου. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. Να καίγομαι, να καίγομαι στο σώμα σου και να φιλώ το στόμα σου. Ξαφνικά και απρόπτα με τον Ξαφνικά Παναγιώτη. Ξαφνικά και απρόπτα με τον Παναγιώτη. Γιατί λες πρώτα το όνομά σου? Ξέρω από Ευγένεια στον εαυτό μου. Η Ευγένεια. Ξαφνικά και απρόπτα με τον Δημήτρη Αχιλαδέλη και τον Παναγιώτη τον Λάλη. Και τον Παναγιώτη Λάλη και τον Δημήτρη Αχιλαδέλη. Η στιγμή που όλοι περιμένατε. Την εκπομπή που φιλοξενεί live. Την Γλυκερία. Την αγαπημένη μας Γλυκερία. Η εκπομπή αυτή, όπως έχετε καταλάβει τόσο καιρό, φιλοξενεί live συνομιλία με καλλιτέχνες από την Ελλάδα που όλοι γνωρίζετε. Είναι μια εκπομπή αφιέρωμα. Ας ακούσουμε και θα επιστρέψουμε αργότερα. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. Να καίγομαι, να καίγομαι στο σώμα σου και να φιλώ το στόμα σου. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. Να καίγομαι, να καίγομαι στο σώμα σου και να φιλώ το στόμα σου. Μέχρι να γίνουμε άγγελοι, να βγάλουμε φτερά. Η Γλυκερία λοιπόν είναι μία από τις πιο σημαντικές ερμηνεύτρες της Ελλάδας. Αυτό που τη διακρίνει περισσότερο είναι το ήθος. Υπηρετεί το ελληνικό τραγούδι με σεμνότητα και σεβασμό και δεν μιλάμε μόνο για τη φωνή της. Εκπροσωπεί την ελληνική παράδοση και έχει τη δική της ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Μα η αλήθεια σώζει και η μόνη αλήθεια είσαι εσύ, η πιο γλυκιά ανταμοιβή. Εδώ οι κακίες δίνονται λευκό αγγελουτήμα. Πάρε μ' απόψε, πάρε με ζεστό αγάπης κύμα και σε περιμένω τσιγάρο αναμένο και σε περιμένω στην αγάπη.
περίπου σε 10 λεπτά. Πιστεύω ότι θα έχουμε κοντά μας την αγαπημένη Λυκερία να πούμε δύο κουβέντες. Πάντα ακούμε MGR, My Greek Radio, το δικό σου ραδιόφωνο, το δικό μας ραδιόφωνο. Σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω και σε περιμένω σαν ακρογιάλι θα ανοιχτώ. Σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω και σε περιμένω. Πάρε μ' απόψε, πάρε με στα μαγικά φτερά σου. Βέβαια, η ιστορία λέει και από όσα έχω κάνει γενικότερα σαν τεχνικός ήχου κιθαρίστας, είχα τη χαρά από την αρχή της καριέρας μου να δουλέψω με τη Γλυκερία και συγκεκριμένα στο live που είχε κάνει η Γλυκερία, έναν δίσκο όπου είχε πουλήσει αμέτρητα LP τότε. Να είναι καλά ο Στέλιος Αποτιάδης για την ευκαιρία που μου έδωσε να είμαι κοντά του σε εκείνες τις στιγμές που δουλεύαμε στο στούντιο. Τη χαρακτηρίζει την Γλυκερία ένας βυζαντινός λιγμός που έχει και ακούστηκε για πρώτη φορά στις ταβέρνες της Πλάκας, αλλά έφτασε να είναι ίσως η πιο αγαπημένη τραγουδίστρια στο Ισραήλ, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο φυσικά. Ο πατέρας της Μικρασιάτης, η μάνα της Κριτικά, τέλειος συνδυασμός, έτσι. Και από το φόβο της άγνοιας και το ξεκίνημα με Κινούση και Καρδάρα έφτασε να την ξέρουν όλοι οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι που αγαπούν την ελληνική μουσική. Και μιλάμε ότι αυτό που κάνει η Γλυκερία δεν είναι απλά τραγούδι, είναι ερωτική τέχνη. Και φυσικά είναι πάρα πολύ αγαπητή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Όπου έχει έρθει αρκετές φορές από ό,τι γνωρίζω. Έτσι. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Σίγουρα θα ξανάρθει. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε το τηλεφώνημα. Ναι. Ό,τι και να γίνει, θυμί σου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Ναι. Γλυκερία μου. Έλα Παναγιώτη μου. Τι κάνουμε, τι κάνεις. Καλησπέρα, μια χαρά, όλα καλά. Δεν ξέρω αν μας ακούς ή αν έχεις τη δυνατότητα, πάντως είμαστε στον αέρα. Σε ακούμε. Α, είμαστε στον αέρα. Βέβαια είμαστε στον αέρα. Ξαφνικά και απρόπτα. Γι' αυτό και η εκπομπή είναι ξαφνικά και απρόπτα. Με φλουδιάσατε, περίμενα ότι είχα κανένα 20 λεπτό. Να έχουμε πρόβα, Πώς είσαι, πώς είστε στην Ελλάδα? Μια χαρά, μια χαρά, όλα καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί περάσαμε ένα τρίμηνο πάρα πολύ δύσκολο. Εύχομαι να είναι όλοι καλά και να επιστρέψουν όλοι στα πόστα τους. Αυτή είναι η ευχή μου για όλο τον κόσμο. Έτσι όλοι το ευχόμαστε πραγματικά και εμείς. Εμείς κάνουμε, προσπαθούμε, ξέρεις. Δεν έχει αποκατασταθεί η τάξη πλήρως, αλλά όμως τα πράγματα πάνε καλά. Εδώ πέρα έχουμε πολύ ήλιο. Αυτό είναι καλό. Βοηθάει. Και όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Ο άνθρωπος θα νικήσει ούτως ή άλλως. Να είσαι καλά, Γλυκερία μου. Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη τον Αχιλαδέλη, τον συνεργάτη μου στην εκπομπή. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Γλυκερία. Και θέλω να μου πεις ποια ερώτηση έχεις βαρεθεί να ακούς, για να μην την κάνω. Δεν έχω βαρεθεί, απλά νομίζω ότι επειδή είμαι πολλά χρόνια στο χώρο, ο κόσμος τα πιο πολλά πράγματα τα γνωρίζει, είτε από την τηλεόραση, είτε από κάποιες συνεντεύξεις. Δηλαδή πώς ξεκίνησες, που γεννήθηκες. Ωραία, μπορούμε με πολύ λίγα λόγια, χρειαστεί κάτι να περιγράψουμε, να πούμε, για κάποιους που ίσως δεν το γνωρίζουν, αλλά
Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εγώ νομίζω ότι καλά είναι να κουβεντιάζουμε και ότι φέρει κουβέντα. Φιλική κουβέντα κάνουμε. Δεν θέλουμε να το βλέπουμε σαν συνέντευξη, γιατί έτσι κι αλλιώς είσαι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Οπότε δεν θέλω να το δω έτσι. Πες ότι μιλήσαμε στο τηλέφωνο και λέμε τα δικά μας, ας πούμε. Και λέμε τα δικά μας. Ναι. Ωραία, ωραία. Δηλαδή, αν θες να πεις κάτι λοιπόν, που θέλει να ακούσει ο κόσμος, το λες, ναι. Ωραία, ωραία. Εγώ είμαι δικοπές τώρα. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση μας έδωσε μια ακόμα ευκαιρία για διακοπές. Τώρα είμαστε διακοπές εκτός σπιτιού, δεν είμαστε σε καραντίνα. Αλλά λόγω της κατάστασης οι συναυλίες αργούν να γίνουν, οι οποίες θα είναι πολύ λιγότερες βεβαίως φέτος για όλο τον κόσμο. Γενικά για τους ανθρώπους της τέχνης είναι πολύ φτωχικά, σε παρένθεση φτωχικά, ενώ καλλιτεχνικά αλλά και οικονομικά, γιατί κάποιοι άνθρωποι εξαρτώνται από αυτό. Αλλά κάνουμε μια προσπάθεια, κάνουμε υπομονή και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όταν φτάσει ο καιρός, εκεί γύρω στα μέσα Ιουλίου, που θα ξεκινήσουν και οι δικές μας συναυλίες, να δώσουμε χαρά στον κόσμο, σε όποιον τολμήσει, ελπίζω να τολμήσουν πολύ, να βγουν από τα σπίτια τους και από τα καθιερωμένα. Γλυκερία μου, έχετε πάρει το OK για να μπορείτε να κάνετε συναυλίες από την κυβέρνηση? Ναι, βέβαια. Ήδη κλείνουμε συναυλίες. Απλά είναι πιο περιορισμένος ο αριθμός των θεατών και ανάλογα με το χώρο. Πρέπει νομίζω ο κόσμος να κάθεται. Δεν θα επιτρέπονται όρθιοι που ξέρεις, να μπορούν να μετακινούνται συνεχώς και να συνοστίζονται κοινωνικά. Πρέπει να πάρουμε τις προφυλάξεις μας όσο γίνεται. Αυτό μειώνει πάρα πολύ τα πράγματα, αυξάνει το κόστος και μειώνει τα έσοδα. Αλλά νομίζω ότι είναι μια εποχή που όλοι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πρέπει όλος ο κόσμος να αμυφθεί με κάποιο τρόπο για να μπορέσει να επιβιώσει η μουσική, η τεχνική. Παναγιώτη, εσύ τα γνωρίζεις αυτά τα πράγματα. Ναι, αυτό που με δυσκολεύει να κατανοήσω είναι ότι εντάξει, λέμε την τάδε μέρα κάνουμε αυτό το show. Σίγουρα όλοι οι θαυμαστές καλλιτεχνών του Βεληνικού, του δικού σου, θα προσέλθουν. Είναι αναμφισβήτητο, αυτό θα γίνει. Το θέμα είναι πώς τους κοντρολάρεις την ώρα που θα αρχίσει το happening, το event. Εκεί είναι που τίθονται τα προβλήματα. Θα τους πεις καθίστε. Νομίζω πως ο πιο πολύς ο κόσμος έχει κατανοήσει τι πρέπει να κάνει και ο καθένας από εμάς θέλει να προφυλαχτεί με κάποιο τρόπο και να προφυλάξει την οικογένειά του. Σαφώς. Από ένα μια λυσίδα. Νομίζω ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει. Θα έρθουν, θα παρακολουθήσουν, θα χειροκροτήσουν, θα συμμετάσχουν, θα τραγουδήσουν. Επί το όπου και στην καρέκλα του μπορεί και να κουνηθούν λιγάκι. Θα είναι λίγο κάπως σαν να πηγαίνουμε στο Ηρώδιο. Έτσι το βλέπω εγώ. Όχι, δεν θα είναι τόσο αυστηρά. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι και. Μπορεί να είναι και ένα εφεδρικό χώρο, αλλά ο κόσμος συμμετέχει, Παναγιώτη. Σαφώς. Αν είναι ανάλογα τι του δίνεις, θα συμμετάσχει, θα τραγουδήσει, θα κουνηθεί λιγάκι στην καρέκλα του, θα χειροκροτήσει, θα πει παλαμάκια. Γιατί πρέπει φεύγοντας να πάρει να γεμίσει η ψυχή του με μουσική και με ωραίες στιγμές για αυτά τα πράγματα. Δεν θα μπορεί να χορέψει όμως εύκολα, έτσι. Μπορεί να χορέψει εσωτερικά. Ναι. Νομίζω αυτό απαγορεύεται και αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τα πανηγύρια τα ελληνικά, τα περιβόητα πανηγύρια. Έχουν απαγορεύσει το χορό. Δεν ξέρω, αν και δεν μπορεί, ξέρω πόσο μπορώ να τους ελέγξουν, ο κόσμος δεν μπορεί να μην εκδηλωθεί χορεύοντας. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να πιαστείς χέρι-χέρι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό. Τώρα είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικά. Μια συναυλία όπου μπορεί να καθίσει ο κόσμος σε μια καρέκλα, σε μια κερκίδα, ξέρω όπως. Ας ελπίσουμε το καλύτερο για όλους και πάνω απ' όλα να υπάρχει η προφύλαξη η οποία έχει κανονίσει το κράτος, να είναι ο κόσμος αγαπημένος και να τηρήσει τα μέτρα και τα σταθμά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η κουβέντα μας τίναξε σχεδόν τα μίντια στον αέρα εδώ πέρα στο Λονδίνο. Όλοι σε περιμέναμε πάρα πολύ αγάπη να ακούσουν τη φωνή σου, γιατί ξέρεις ότι είσαι πολύ αγαπητή στο Λονδίνο, γιατί έχεις έρθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είσαι η αγαπημένη του Βόρειου Λονδίνου, μπορώ να πω, αλλά και γενικότερα όλες τις Αγγλίες, γιατί έχεις παραστεί, αν θυμάμαι καλά, και στη γιορτή του κρασιού που κάνουν κάθε χρόνο και σε event άλλα. Και κυρίως σε πολλά events που διοργανώνουν οι Κύπροι εκεί πέρα. Ναι, είναι είτε η Παρικιακή, είτε το LGR, είτε οποιοδήποτε φορέας. Με έχουν καλέσει πολλές φορές και έχω έρθει και θέλω να τους στείλω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου όλους, όλο τον κόσμο. Και εμείς τους στέλνουμε την αγάπη. Και Ελλαδίτες και να έχουν υγεία, να προσέχουν και
Και να πω και κάτι τώρα, με την ευκαιρία, δεν ξέρω αν παροκάνουν εκεί πέρα, υπάρχουν δορυφορικά και βλέπετε ΕΡΤΑ 1, ας πούμε, κάτι θα βλέπω. Σήμερα υπάρχει ένα αφιέρωμα στην ΕΡΤΑ 1 σε μένα, στο τραγούδια λέμε Νέστη, στο βιαστή. Ελληνική ώρα 10, το είναι βράδυ. Ξεκινά, είναι νομίζω πω, 2 ώρες διαφορά έχουμε. 2 ώρες διαφορά, 10 πίσω. Το βράδυ Ελλάδος. 8 η ώρα Αγγλίας λοιπόν, να όχι δυο πρέπει να θέλουμε να παρακολουθήσει, στα τραγούδια λέμε ναι, με ωραίες συμμετοχές, ο Χατζηγιάννης, η Κανά, ο Ζιόγαλας, η Βιολέτα Ίκαρη, θα είναι πολύ ωραία εκπομπή. Ωραία. Αυτό. Και άλλο να σας πω, αυτό είναι τώρα το πιο καινούργιο που θα γίνει, οι συναυλίες έρχονται, έχουμε κλείσει ήδη κάποιες συναυλίες. Έχεις κλείσει να ανέβεις καθόλου στο Ηνωμένο Βασίλειο? Στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι, μέχρι το τέλος του χρόνου. Ωραία. Θα εύχομαι να πάνε όλα καλά, να ανοίξουν τα αεροπλάνα, να πετάνε, να μην υπάρχουν πρόβλημα, να κανονίσουμε να σε φέρουμε πάνω. Μακάρι, με μεγάλη μου χαρά. Εάν όλα. Χαρά. Να είσαι καλά, Γλυκερία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ Δημήτρη, μου, έχουμε κάτι άλλο να. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μην τη φοβάσαι, είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Δεν τη φοβάμαι, την ακούω σαν να την ξέρουμε χρόνια. Ποιο ήταν ο πρώτο δίσκο που αγόρασε? Άμα πω ότι δεν θυμάμαι. Θα πρέπει να το. Ίσως όμως. Ναι. Επειδή θυμάμαι ότι πήγαινα ακόμα στο σχολείο και θα ακούσει το δίσκο του Απόστολου Καλδάρα τη Μικρά Ασία, σε στίχους του Πυθαγόρα, στον οποίο τραγουδούσαν, τον τραγουδούν δηλαδή τα τραγούδια, τραγουδούν ο Νταλάρας και η Αλεξίου. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ αυτός ο δίσκος. Θυμάμαι ότι είχε μια ξαδέρφη μου η ΚΑΠ. Οι γονείς που ήταν στη Γερμανία είχαν την δυνατότητα να έχουν pick-up και εκεί τον πρωταέψα και πιστεύω ότι μπορεί να τον αγόρασα όταν είχα την δυνατότητα και εγώ να το κάνω. Και μια και που μου είπες για το σχολείο, σε ποιο μάθημα ήσουν καλή μαθήτρια? Σε κανένα. Στη μουσική? Στην οδική. Τι σκεφτόσουν τότε, τι ήθελες να γίνεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, ήταν στο μυαλό σου αυτό? Εγώ δεν ήθελα κάτι, δηλαδή πάντα ονειρευόμουν το τραγούδι, γιατί θυμάμαι και από τα μικρά χρόνια παιδάκι, γιατί μεγάλωσα ένα χωριό μέχρι 10 χρονών δηλαδή όταν ήμουνα και άκουγα πολύ μουσική, γιατί ο πατέρας μου και η μητέρα μου είχαν φίλους που αγαπούσαν τη μουσική, κάναν πολλές συγκεντρώσεις, πολλά γλέντια, όπου όχι μόνο παίζαν τους δίσκους, αλλά και τραγουδάγαν και οι ίδιοι όλοι, πρώτες, δεύτερες, τρίτες φωνές, καντάδες κτλ. Και είχαμε και ραδιόφωνο που το άκουγα, είχα την εκκλησία απέναντι από το σπίτι, άκουγα κάθε Κυριακή την εκκλησία και την ψευδινή μουσική. Ο πατέρας μου ήταν, γιατί έχει φύγει ο πατέρας μου, αεραστέχνης, ψάλτης, πολύ σπουδαία φωνή. Και έτσι δέθηκα από πολύ μικρή με τα τραγούδια και τη μουσική. Πάντα έτσι πολύ αόριστα, από μικρή που δεν συνειδητοποιείς ακριβώς τι θέλεις, αυτό ονειρευόμουν. Και βεβαίως μετά, χωρίς να γίνει αυτός ο σκοπός αυτό, το ένα έφερε το άλλο και εγώ βγήκα στον χώρο αυτό του τραγουδιού. Νομίζω ότι μόνο αυτό θα μπορούσα να κάνω πάρα πολύ καλά και έχω πολλά ταλέντα, δηλαδή είμαι ταλαντούχος άνθρωπος. Πιάνω τα χέρια μου, είμαι χειροτέχνης, είμαι καλή μαγείρισα, ξέρω εγώ, μου αρέσει ο κήπος, με περιποιούμε αυτά. Αλλά η μουσική είναι αυτό που νομίζω με πρίκησε ο δημιουργός μου. Και σε πρίκησε, το ταλέντο αυτό. Σε πρίκησε παραπάνω από καλά. Υπάρχει γιατί κάτι. Η φωνή της Γλυκερίας είναι. Δεν το συζητάμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εγώ σου είπα, έχω μείνει σε αυτό το λιγμό. Ζήτησα χθες από τον Δημήτρη, του λέω θα πάω να μου βρει το τζιβαέρι από τη Γλυκερία. Αλλά. Αλλά θα πάρω εγώ το θάρρος ή το θράσος και θα ζητήσω κάτι από την Γλυκερία. Ναι. Υπάρχει περίπτωση, Γλυκερία, να μου πεις ένα ρεφρέν, ακαπέλα? Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει. Από ποιο τραγούδι. Από ποιο θέλεις. Από ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι αγαπάει στη ψυχή σου. Ξέρεις τι, συνήθως μου αρέσει το λυπητερό και το ανατολίτικο, αλλά επειδή πρόσφατα... Εδώ και ένα χρόνο έχουμε κάνει μια μεγάλη επιτυχία σε διασκευή σε ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα, που ήταν φίλος μου πολύ. Τον αγαπώ, το διασκευή. Προτιμώ να πω ένα κομμάτι από εδώ για να είναι πιο χαρούμενο και για τον κόσμο που έχει μια έτσι πιο κατεβασμένη διάθεση να τον σε ανεβάσουμε λιγάκι. Ναι, ναι. Ό,τι θέλεις, Γλυκερία μου. Και θα ξεκινήσω από ένα κοπλεδάκι. Ένας κόσμος, τραγούδια, ένα δάσος, αγαπώ. Με στα μάτια σου παίζουν χρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς.
και το γέλιο στο δάκρυ με γυρνά. Τώρα τι να σου πω, Θεό που σ' αγαπώ, τα άστερα χίλια ημί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Η νύχτα μυρίζει για σεμί, λοιπόν. Σε σύγχρονο καράντιο. Καταπληκτικό. Χειροκρότημα. Δεν το συζητάμε. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Γλυκερία μου, δεν μπορώ. Χίλια ευχαριστώ, δηλαδή, αυτό που κάνεις για μας. Μόνο αυτό, εγώ να τρίχεσαι. Αλήθεια. Όχι, είναι αλήθεια. Ευχαριστώ Μήτρη και Παναγιώτη που μου δώσατε την ευκαιρία να έχω μια επικοινωνία με τον ελληνισμό εκεί στο Λονδίνο και στην Αγγλία, βεβαίως, δεν ξέρω που σας βλέπουν. Στο Λονδίνο. Διαδικτυακό, δεν είναι αυτό. Στο Λονδίνο είμαστε. Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο είστε. Χαιρετισμούς όλους λοιπόν, σε όλο τον ελληνισμό, υπομονή και εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γλυκερία, που ήσασταν μαζί μας, να δώσετε τα χαιρετίσματά μας, την αγάπη μας στην Ελλάδα. Και εύχομαι να τα φέρει η ζωή κατά τέτοιο τρόπο να μπορέσουμε να σε φέρουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ξανά, γιατί ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ. Μακάρι, εντάξει? Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ από την καρδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Γεια. Ευχαριστώ. Κι είναι η νύχτα ζαλισμένη, τι με καίει, τι με τρομάζει, και να φεύγω μ' αναγκάζει. Μη ρωτάς τι μου συμβαίνει, κι είμαι απ' όλους κι όλα ξένη. Τι με κάνει να δακρύσω και να δίνω μες στο κρίσο. Μη ρωτάς, μη ρωτάς, έρωτας είναι η αιτία. Μη ρωτάς, μη ρωτάς, έρωτας είναι κι όχι αστεία. Ξαφνικά και απρόοπτα. Ξαφνικά και απρόοπτα. NGR. Το δικό μου ραδιόφωνο. Το δικό σου ραδιόφωνο. Το δικό μας ραδιόφωνο. Το δικό σας ραδιόφωνο. Και πάλι εδώ, με τον Δημήτρη Αχιλαδέλη, τον Παναγιώτη Λάλη. Και τον Παναγιώτη το Λάλη, ακούσαμε τη Γλυκερία. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ λέξη που να χαρακτηρίζει αυτά που ακούσαμε με τη Γλυκερία. Δηλαδή, το μπορώ να πω το καταπληκτική, λίγο είναι. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Και είναι αυτό που λες, δεν είναι μόνο καταπληκτικός καλλιτέχνης, είναι και καταπληκτικός απλός άνθρωπος. Ναι. Έτσι, αυτό τα λέει όλα. Να μην ξεχάσουμε, από ό,τι μας είπε η Γλυκερία, σήμερα για όσους έχουν πρόσβαση στην τηλεόραση, στην ελληνική και συγκεκριμένα στην ΕΡΤ 1, θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα τραγουδάει η Γλυκερία. Και άλλοι καλλιτέχνες πολύ καλοί. Και άλλοι καλλιτέχνες, ναι. Αν θυμάμαι καλά, άκουσα και για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και κάποιους άλλους, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ 1, 8 η ώρα ώρα Αγγλίας για αυτούς που παρακολουθούν Hellenic TV και έχουν τη δυνατότητα να δουν την ΕΡΤ 1. Είμαστε πάντα στο My Greek Radio, MGR, το οποίο μπορείτε να μας βρείτε στο www.mygreekradio.com, όπου επίσης μπορείτε στην πρώτη
σελίδα στο website μας να βρείτε τις δύο εφαρμογές από το Apple Store και από το Google Play για τα τηλέφωνά σας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ακούτε πάρα πολύ εύκολα το ραδιόφωνο μας. Επίσης, κατεβάζετε την εφαρμογή γιατί ναι, μπορεί να κάνετε και οποιαδήποτε άλλη δουλειά θέλετε στο κινητό ή στο tablet και να μας ακούτε. Ναι. Έχει κάποια functions τα οποία πιστεύω μπορεί να φάνουν χρήσιμα, όπως και έχει την πρόσβαση στο Facebook της MGR. Να υπενθυμίσουμε, αν και ακόμα είναι νωρίς, ότι θα έχουμε ένα live την Κυριακή το απόγευμα. Ναι. Αλλά θα τα πούμε αργότερα. Ας ακούσουμε Γλυκερία και εδώ είμαστε. Πριν να γίνει πια αργά, ο καιρός σε προσπερνάει κι όλος τα παλιά σε πάει. Τα στολίδια μου, τα δαχτυλίδια μου και εγώ χτυπώ. Εγώ έχω και τις τρέλες μου, τις ροζ κοροδέλες μου, μας αγαπώ. Εγώ έχω το αμάξι μου και είμαι εντάξει μου και εγώ χτυπώ. Χωρούς ξενύχια τέλειωτα και αξιμέρωτα, μας αγαπώ. Κι αν δεν με θες εσύ λιγάκι, θα βρω την άκρη πάλι βρε σκληρό αντράκι. Κι αν δεν με θες, κι αν δεν με θες εσύ λιγάκι, αχ δεν πειράζει της καρδιάς μου βασανάκι. Γιατί εγώ έχω τα στολίδια. Και καθώς ακούμε Γλυκερία, να θυμηθώ κάτι από το παρελθόν που μου ήρθε τώρα, Δημήτρη μου. Για πες. Για άλλα στο μικρόφωνο σου. Ναι. Γιατί πάντα, σαν Παναγιώτης ή Παναγιώτης Λάλης, δεν έχω ξεχάσει από πού ξεκίνησα. Και δεν μου κάνει καρδιά να μην θυμίσω στον κόσμο και να πω ότι πέρα από την Γλυκερία, ένας άνθρωπος που τον έχω στην καρδιά μου και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι ο Στέλιος ο Φωτιάδης, είναι ο σύζυγος της Γλυκερίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την αρχή της καριέρας μου, είτε σαν κιθαρίστας είτε σαν συνθέτης, με πήρε στην αγκαλιά του, ξεκινώντας σαν ηχολήπτης πρώτα. Θυμάμαι τότε ήμασταν στο Blue Moon Studios, στην οδό Ολύμπου στα Βρυλίσια, όπου εκεί είχα τη χάρη να μου δώσει ο Στέλιος, μαζί με τον Χρήστο τον Μανολίτσι τότε, μου πεις τι του θυμίζω τώρα, να μου δώσει να κάνω μίξη μαζί με τον Χρήστο στο live της Γλυκερίας. Έτσι γνωριστήκαμε. Και μετά βρέθηκα στην πορεία να παίζω κιθάρα σε δίσκους της Γλυκερίας, όπου υπήρχε ροκ κατάσταση, με φώναζε ο Στέλιος. Κάποια λοιπόν στιγμή, επειδή είχαμε γίνει φίλοι με τον Στέλιο πάρα πολύ και συνεργάτες, του έκανα μια ερώτηση. Για πες τώρα, για να του λέω, έτυχε να κάνουμε, να γράφουμε Γλυκερία, να δουλεύει ο Στέλιος επάνω στο project, αλλά να κάνουμε και άλλες τραγουδίστριες. Σε κάποια φάση λοιπόν, επειδή είχα συνηθίσει από τη Γλυκερία, ο Στέλιος δεν άφηνε να πέσει τίποτα κάτω. Ήταν ένας παραγωγός ο οποίος έπρεπε να πάρει αυτό που ήθελε. Okay. Σε κάποια φάση γράφαμε μια μικρότερου βεληνικού τραγουδίστρια. Μπαίνει μέσα τραγουδίστρια, τραγουδάει. Ούτε καν θυμάμαι το όνομά της, αλλά θυμάμαι την περίπτωση. Ναι. Λέει ο Στέλιος, εντάξει, πάμε, τελείωσε, εντάξει, οκ. Okay. Τόσο γρήγορα. Ναι, αφού το είπε αυτό που πρέπει να πει. Και του λέω, ρε Στέλιο, τι κάνεις τώρα εδώ πέρα. Μα μου πεις γιατί το κάνεις ενώ από την άλλη πλευρά, ας πούμε, μου έχεις βγάλει την Παναγία για να γράψουμε αυτά που πρέπει να γράψουμε. Μου λέει, άκου να δεις, μου λέει, Παναγιώτη, όταν έχεις τραγουδιστή ο οποίος ξέρεις τι μπορείς να του πάρεις, θα τον πας μέχρι τέρμα, θα του πάρεις το καλύτερο. Εάν έχεις όμως τραγουδιστή ή τραγουδίστρια, οι οποίοι δεν μπορούν να φτάσουν από το α στο γ, σταματάς. Άρα η μεγάλη μαγιά του παραγωγού είναι να ξέρεις τι θα τραβήξεις από τον κάθε καλλιτέχνη.
Και αυτό ναι. ήταν ένα από τα πράγματα το οποίο μου έμεινε μάθημα σε όλη μου τη ζωή και το συνέχισα να το πράττω κι εγώ στην πορεία μου. Γι' αυτό έχεις γίνει τόσο δύσκολος. Δεν ξέρω αν είμαι δύσκολος ή όχι, αλλά άμα κάθεσαι δίπλα με το Φωτιάδη όλα δυσκολεύουν. Συνεχίζουμε να ακούμε Γλυκερία. Λίγα χρόνια κι είναι κρίμα να τα ζούμε με καημούς. Ωχ αμάν, ωχ αμάν, γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Να παίρναμε τη σέσουλα να γράφω τα βασάκια. Ωχ αμάν, ωχ αμάν, γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Να παίρναμε τη σέσουλα να γράφω τα βασάκια. Γι' αυτό πίνουν και ξεχνούν. Ωχ αμάν, ωχ αμάν, γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Να παίρναμε τη σέσουλα να γράφω τα βασάκια. Ωχ αμάν, ωχ αμάν, γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Να παίρναμε τη σέσουλα να γράφω τα βασάκια. Γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Να παίρναμε τη σέσουλα να γράφω τα βασάκια. Ωχ αμάν, ωχ αμάν, γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Να παίρναμε τη σέσουλα να γράφω τα βασάκια. Και συνεχίζουμε να ακούμε Γλυκερία εδώ με τον Δημήτρη Χιλαδέλη και τον Παναγιώτη το Λάλη. Τον Παναγιώτη το Λάλη. Όχι, τον Δημήτρη Χιλαδέλη. Μ' αρέσει που τη λέω θα πούμε τίποτα. Αλλά όχι, δεν το project, να εκφράσει πιο σωστά. Δεν λέμε θα πούμε τίποτα. Λέμε. Θα πούμε κάτι. Θα πούμε κάτι. Όπως λέμε ότι δεν μας βγάζει πουθενά αυτό. Πού μας βγάζει. Όχι, μας βγάζει κάπου. Πού. Αυτό να το βρουν οι ακροατές. Αν δεν μπορεί να το βρει εσύ. Κοίταξε, δεις, θέλει και λίγο εξυπνάδα για να καταλάβεις αυτά που λέω όταν τα λέω. Κάτι που δεν διαθέτω. Δεν είπα κάτι. Είπα κάτι τέτοιο εγώ. Σήκω στο φέιντερ. Αυτό που δείχνει το τηλέφωνο. Αυτό εδώ. Όχι, αυτό. Αυτό. Εδώ. Και οι λέξεις φοβηθήκαν τα χείλη. Το ξέρω, θα μου δώσεις ένα φιλί. Και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι. Και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι. Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Για χαμήλωσε να σου πω. Θέλω χαμήλωσε, να έτσι να μαθαίνεις. Πιο κάτω, να ακούγομαι, εκεί. Κάνω χρή ηχολήπτη αυτή τη στιγμή. Έτσι τώρα, εμείς έτσι όπως είμαστε εδώ, ναι. είναι σαν να λέμε βρήκαμε εκπομπή, κάνουμε ραδιόφωνο. Κάνουμε, μάλλον... Ευτυχώς που στο στούντιο εδώ ο Παναγιώτης έχει και air condition, γιατί η κατάσταση στην Αγγλία αυτή τη στιγμή είναι αφόρητη. Πλησιάζουμε στα όρια της Κύπρου και της Ελλάδας και με περισσότερη υγρασία. Της Πάφου τα όρια, εκεί είναι που έχει υγρασία. Από Πάφου δεν είναι, ο Μπέκεϊ εκεί έμενε. Όχι, εκεί έμενε. Πρέπει νομίζω. Να διαβάσω το ιστορικό του. Νομίζω ότι είναι από Αμόχωστο, ναι. Είναι από Αμόχωστο. Τώρα γιατί μας ανέφερε στον Μπέκε. Γιατί μου πεις ακούμε... για Πάφο. Η Πάφος που κολλάει. Εμένα μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό ο Μπέκε. Ο Μπέκε. Ο Μπέκε. Ποιος Μπέκε. Ο Δήμος. Την Κυριακή δεν έχουμε τον Μπέκε στην εκπομπή. Α, εγώ νόμιζα το Δήμο της Πάφου Μπέκε.
Τώρα θα μας ακούει και ο Μπέκη και θα μας θα σου στείλει ένα άκυρο και θα σου πει Παναγιώτη με αυτά που λες. Θα μου πει φεύγω, πάω στα ξένα. Πάω στην Κύπρο. Αυτό με τα ξένα έχει μεγάλη κουβέντα. Θα ρωτήσουμε τον ίδιο το Δήμο την Κυριακή. Τον Μπέκε. Το Δήμο τον Μπέκε, ο οποίος είναι Ελληνοκύπριος. Όχι. Είναι Ολλανδο-Ελληνοκύπριος. Σωστό. Σωστό. Είναι όλα. Όχι. Είναι Ελληνο-Ολλανδοκύπριος. Ό,τι και αν είναι, είναι ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο τραγουδιστής. Ο οποίος οφείλουν όλοι όσοι τραγουδούν και έχουν κάνει δισκογραφία τα φωνητικά τους στον Μπέκε και σε πολλούς άλλους. Ναι. Έτσι, ο Δήμος Μπέκε είναι Μπέκε. Έχω δουλέψει μαζί του, έχω παίξει κιθάρες μαζί του, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα με το Δήμο και είναι από τα παιδιά τα οποία θυμούνται από που ξεκίνησαν και σηκώνουν το τηλέφωνο. Ας συνεχίσουμε είναι να ακούσουμε όμως Γλυκερία και θα επανέλθουμε σε λίγο. Ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μη θυμάμαι κι ούτε να ξέρω πού θα πας και ποια είναι αυτή. Για να μου πεις να μη φοβάμαι. Εδώ είμαστε ακόμα και θα είμαστε. Συνεχίσουμε να ακούμε Γλυκερία. Αλλά θα μιλήσουμε και για το υπόλοιπο αυτής της εβδομάδας. Το καλύτερο μουσικό χαλί είναι η Γλυκερία. Δεν είναι χαλί, είναι τραγουδίστρια. Ναι, όχι. Με το ταφ κεφαλαίο. Όταν μιλάμε για άλλους καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι συνεχίζουμε και ακούμε Γλυκερία. Ναι, όχι, που σημαίνει ότι είναι top. Το διορθώνω γιατί μάλλον δεν ξέρεις καλά ελληνικά μου φαίνεται. Όταν ακούμε Γλυκερία πρέπει να μην μιλάμε. Ακού. Δύσης και Ανατολής. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο. Ναι. Να πούμε μερικά πράγματα. Σήμερα, τι ώρα είναι το επόμενο live πρόγραμμα? Έχουμε τον DJ Πάγια, ο οποίος θα σας μαγέψει με το live πρόγραμμά του σήμερα, το οποίο είναι στις 6 ώρα με 7 και μετά στις 7 με 9 θα μας... Ώρα Αγγλίας. Πάντα ώρα Αγγλίας. Μιλάμε για ώρα θα Αγγλίας. Κάνεις, θα βάζεις την πρόσθεση και θα βάζεις 2 ώρες πάνω, ναι, για Ελλάδα. Ναι. Θα έχουμε για πρώτη φορά έναν καινούριο φίλο DJ, τον Μάριο του Τζαλαπάτιου με το Millennium Mix. Καινούριος... Καινούριο για εδώ, δηλαδή έρχεται στην είναι ομάδα μας. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνει. Ακριβώς. Ναι, αυτό. Μάριος Τζαλαπάτιος. Μάριος Τσαλαπάτης, ξανά. Πόσο είναι, είπαμε, 2,5, 2,10, 95. Για το ύψος μιλάς? Για το ύψος. Ναι, είναι αρκετά ψηλός. Όταν τον βλέπω από κοντά, κοιτάω ψηλά. Οπότε είναι άντε να είσαι αντιπαράθεση με τους DJ σου. Δεν μπορείς εύκολα. Έτσι, έχουμε κι άλλον έναν, ναι, το φίλο μας τον Αχιλλέα, ο οποίος είναι πάλι και αυτός 2,5. Ο Αχιλλέας. Μπάσκετ παίζει ο Αχιλλέας. Με το London Calling. Ναι. Αυτό δεν είναι. Ναι, London Calling. Έτσι. London Calling. Να μιλήσουμε και για το φίλο μας τον Γιάννη από το Μάντσεστερ και τη Μαρία. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Αυτός είναι ασθενής. Στην εκπομπή μας δεν μου μιλήσει για τους ανθρώπους μας, για το team. Όχι, ποτέ. Ευκαιρία είναι τώρα. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να τους πάρουμε από την αρχή τώρα. Λοιπόν, είπαμε, DJ Πάγια. Direct from Greece. Millennium Mix. Μάριος Τσαλαπάτης. Game Loyals, κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο. Για εξήγησέ μας. Μία εκπομπή για τα παιχνίδια, είναι gaming εκπομπή. Είναι για την νεολαία, αλλά και για μεγαλύτερους που παίζουν ή που θέλουν να μάθουν. Ας πούμε ο Παναγιώτης ο Λάλης. Πρέπει να μάθει οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να εξηγήσει την κόρη του πώς παίζει ένα παιχνίδι. Είμαι σε μια αιώνια μάχη με την κόρη μου και τα παιχνίδια. Μετά από το Game Loyal, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά σας, έχουμε live κατευθείαν
από τη Νέα Υόρκη με τον DJ Johnny the Greek. Direct from New York. Ναι, καλά, καλά το είπα και... το αγγλικό μου. Ναι, το New York. Direct from New York. Αυτό είναι αγγλικό. Όχι αγγλικό. Από το York. Όχι από το Shire. York. Από το York. Δεν είναι Shire, είναι Yorkshire. Είναι New York. Ναι. Και θα μάθω. Και δίπλα και είναι και το New Jersey. Θα μάθω να μιλώ τα αγγλικά. Μετά εγώ, την εγώ δεν μιλάω αγγλικά. Είπαμε ότι στην Ελλάδα μαθαίναμε αμερικάνικα εμείς. DJ Johnny the Greek. Johnny the Greek. Εντάξει, τώρα θα πρέπει να αναγκαστικά να βλογήσουμε και τα γένια μας. Την Κυριακή θα έχουμε τους Άγγλους ασθενείς, όπως είπαμε, με τον Ιωάννη και live, την Μαρία. Live οι Άγγλοι ασθενείς από το Manchester. Manchester, όπως λένε κάποιοι φίλοι μου, από Manchester. Το Manchester. Αυτό το γιατί το λένε έτσι. I don't know. Okay. Και μετά από τους Άγγλους ασθενείς θα είναι στιγμή του Δήμου του Μπέκε. Κυριακή. Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα από τα ιδρυτικά... Όχι. Στελέχη. Όχι. Δεν ήταν. Όχι. Ήταν ο Γιώργος, ο Θεοφάνους που ήταν ιδρυτικό. Ο Θεοφάνους έκανε, έφτιαξε το γκρουπ του Σουάν και όταν κάποια στιγμή έφυγε ο Χριστοφόρου, φέρανε τον Μπέκε για να καλύψει το κενό και εννοείται ότι το κάλυψε πολύ επάξια. Βλέπω έχεις διαβάσει ιστορία. Έχω διαβάσει. Όταν λες ιστορία, θα ακούει ο Μπέκε και νομίζω ότι. Ιστορία των One. Και έχω να του κάνω και ερώτηση συγκεκριμένη. Του Δήμου. Του Δήμου, αλλά δεν θα το πω τώρα. Αν τον πετύχει στη φάση να του κάνει την ερώτηση, γιατί συνήθως ο Μπέκε θα τραγουδάει και θα παίζει αύριο. Αυτό που ζωντανά. Θα είναι αυτό, ότι θα γίνει η συνομιλία μας θα είναι ζωντανή μουσική και κουβέντα. Live performance. Ναι. Καλά. Ωραίο ήταν αυτό. Δεν το κάνουμε έτσι. Επίσης, ο Δήμος αύριο έχουμε τη μεγάλη χαρά να ανακοινώσουμε ότι θα παίξουμε το πρώτο κομμάτι, μάλλον θα έχουμε την αποκλειστικότητα. Την αποκλειστική και πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση του νέου κομματιού. Το οποίο παγκοσμίως. Αυτό είναι παγκόσμια. Και δεν μιλάμε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση σε όλο τον κόσμο. Το οποίο ονομάζεται. Και μάλιστα θα είναι και live. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Τώρα κάποιο σκοπό έχει που έβαλε τέτοιο τίτλο. Γενικά ο Μπέκετ δεν φοβάται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το οποίο βγαίνει από την Inside Out Music. Το οποίο επιμελήθηκε. Ποιος έχει αναλάβει να κάνει όλο την πρόθεση τη συγκεκριμένη? Δεν ξέρω, για πες μου. Κυπριανός. Ο Κυπριανός Γκρέγκορη. Ο φίλος μου. Κυπριανός Γκρέγκορη. Ξέρεις ότι τον Γκρέγκορη τον είχα μπασίστα στους Magna Carta. Και έτυχε να γνωρίσω και εγώ τον Κυπριανό στην Ελλάδα πριν από χρόνια. Και πώς τα έφερε πάλι η ζωή. Ας ακούσουμε λίγο. Η μοναξιά μου είναι φωτιά που Να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Γιώργο. Εκεί απάνω. Πώς τη λένε την περιοχή? Δεν ξέρω. Όλες πάνω. Είναι πάνω από τα roundabout. Για πες. Έτσι. Για κανένα το πισέ με λίγο. Εκεί στο Τσέζαντ. Καλά δεν το είπα. Ναι. Γεια σου ναι. Γιώργο φίλε μας. Ναι. Γεια σου Γιώργο φίλε μας. Τι. Αυτό ήταν. Συνεχίζουμε. Ωραία, δεν ακούμε. Τελειώσαμε ακόμα. Κι απόψε δρόμους ψάχνω για να αποδράσω, να βρω που είσαι θέλω και να σε φτάσω. Φτάνω, κάνε
ακούγοντας πάντα Γλυκερία. Χαμήλω στο φέντερ. Εκεί. Yes, sir. Να ενημερώσουμε τον κόσμο και τους ακροατές μας ότι το My Greek Radio, το δικό μου ραδιόφωνο, το δικό σας ραδιόφωνο, κάθε Κυριακή θα μπορείτε να ακούσετε. Τι θα μπορούν να ακούσουν, Δημήτρη? Live τη λειτουργία. Από πού? Από την Ορθόδοξη, βεβαίως. Από τους 12 Αποστόλους. Εκκλησία των 12 Αποστόλων. Από τον Ιωσήφ Παλιούρα. Τον Πάτερ Τζόσεφ. Πάτερ Ιωσήφ Παλιούρας. Κάθε Κυριακή. Από τις 11 μέχρι τις 12.30 θα αναμεταδίδουμε τη λειτουργία από τους 12 Αποστόλους. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας έκανε. Και σε ό,τι δυσκολία έχετε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να απευθύνεστε πάντα στις προσφορές που μας κάνει ο αγαπητός Αυγουστίνος στο Μαϊδώρο. Σωστά. Και ό,τι ευκαιρίες θέλετε μπορείτε να τις βρείτε στο Greek List επίσης. Βεβαίως. Επίσης, σε αυτή την εκπομπή πρέπει να πούμε για κάποιους σπόνσορες. Βέβαια. Την Dynamic Motor Cars, την οποία έχουμε. Ναι. Πρέπει να πούμε για τον... Τι είναι το security της Αγίας Σοφίας στο Westminster. Spartan. Τι είναι το Spartan? Έχω ένα φίλο, τον Γιώργο το Spartan. Στην προκειμένη περίπτωση ο σπόνσορας μας είναι... Πες το. Αυτό που είπα τώρα μου επιτρέπεις δηλαδή? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ο Βάσος. Δεν θα σε ξαναενοχλήσω, ούτε όχι, διακόψω. Όχι, δεν έχω πρόβλημα σε αυτό, έχω συνηθίσει να με διακόπτουν. Όχι εσύ. Μιλάμε για τον Βάστο Σωτηρόπουλο, ο οποίος έχει την εταιρεία Spartans και είναι ένας από τους σπόνσορες αυτής της εκπομπής και του σταθμού. Και σκέψω ότι η Spartan είναι και η εταιρεία φύλαξης της Αρχιεπισκοπής, μια και μιλάγαμε για την Εκκλησία πριν. Συνέχισε, ακούω. Θες να πω και για άλλους σπόνσορες? Ο επόμενος σπόνσορας μας θα είναι το Trent Park Golf Club. Trent Park Golf Club. Για όσους δεν το ξέρουν... Θα το μάθουν. Όχι, σιγά σιγά. Όσοι δεν το ξέρουν, δεν υπάρχει αξία να ακούν αυτή την εκπομπή, γιατί είναι πασίγνωστο. Δηλαδή, αν δεν ξέρετε το Trent Park Golf Club, το δεν χρειάζεται πολύ, να μας ακούτε. Είναι Trent Park Golf Club. Το λες πολύ γρήγορα και δεν μπορώ να σε πιάσω. Το οποίο είναι στο Oakwood. Oakwood. Oak. Oakwood. Wood. Wood. Και πώς άλλο θα το πεις? Και πολλοί άλλοι οι οποίοι θα τους βρείτε πάνω στο website. Σιγά σιγά αυτά. Πάντα από τον ελληνικό σταθμό, όπου παίζει ελληνικά, μιλάει ελληνικά, ακούει ελληνικά και νοιάζεται για την Ελλάδα. Παίζει μουσική για τους Έλληνες όλο τον κόσμο. Δεν παίζει μόνο ελληνική μουσική. Παίζει αυτό που ακούνε όλοι οι Έλληνες. Μπορεί να ακούσουν ελληνική μουσική, μπορεί να ακούσουν ροκ. Μπορεί να ακούσουν τσιφτετέλια. Μπορεί να ακούσουν ελληνική ροκ, αλλά μπορεί να ακούσουν και ροκ αμερικάνικη. Τσιφτετέλ. Αυτό είναι τουρκικό, έτσι όπως το είπες. Τσιφτετέλ. Ναι. Εντάξει. Belly dance. Και μπορεί να ακούσουν και R&B και house. Disco.
και 80s, 90s και όλες τις εποχές. Γενικά, το My Greek Radio φιλοξενεί όλα τα είδη μουσικής. Και είναι καθαρά ελληνικός σταθμός. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Όχι, συμπλήρωσα απλά, επαυξάνω αυτά που λες. Δίνω μεγαλύτερη έμφαση. Εννοείς φιλοξενείς και επαυξάνεις. Φιλοξενώ εμένα στην εκπομπή σου και επαυξάνεις. Αφού αυτή η εκπομπή είναι δικιά μας. Αυτό. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε από το να είναι δικιά μας. Λοιπόν, μην ξεχάσετε. Υπενθυμίζω, ΕΡΤ 1, για όσους έχουν πρόσβαση στην ελληνική τηλεόραση, σήμερα στις 10 η ώρα Ελλάδος, 8 η ώρα Αγγλία, στην Γλυκερία. Έτσι. Μην ξεχάσετε την εκπομπή της Γλυκερίας. Ξεχάσω. Στην εκπομπή του DJ Magna την Τετάρτη. Τι ώρα είναι η εκπομπή, Δημήτρη, θυμάσαι? Μιλάμε τώρα για την εκπομπή του DJ Magna. Για αυτή τη rock εκπομπή. Και θες εδώ εγώ στην ηλικία που είμαι αυτή τη στιγμή να θυμηθώ τι ώρα είναι. Μα πώς θα γίνει, πρέπει να θυμάμαι εγώ την εκπομπή μου? Περίμενα, να το πάρουμε τη σειρά. Λοιπόν, rock show. Παναγιώτης Λάλης, every Wednesday 6 με 7. Αυτήν την Τετάρτη θα παρουσιάσουμε τους Κοινή Συνενέση. Κοινή Συνενέση. Δηλαδή, ανάλυσε μου τη λέξη κοινή. Κοινή Συνενέση σημαίνει ότι κάνουμε κάτι από κοινού, συμφωνούμε για να το κάνουμε. Βέβαια, το συγκεκριμένο. Αυτό συμβόλαιο δεν γράφει ότι κάνουμε από κοινή συνενέση. Ναι, ναι, κοινή συνενέση. Υπογραφές, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο σχήμα. Group. Group. Ναι, το είπα ελληνικά όμως. Εσύ μίλα τα αγγλικά όπως τα μιλάς, εγώ θα μιλάω ελληνικά. Το συγκεκριμένο σχήμα λοιπόν, κοινή συνενέση, είναι ανατρεπτικό για να είναι κοινή συνενέση. Όχι, είναι βαρών το κοινή συνενέση. Λόγω κοιλών. Όχι, ρε. Προς Θεού. Μη με αναγκάζει. Προς Θεού. Λοιπόν, Τετάρτη στην εκπομπή DJ Magna, κοινή συνενέση. 6 ώρα. Θα τους έχουμε κοντά. Να πούμε ότι θα παρουσιάσουμε τα δύο καινούργια τους κομμάτια, τα οποία έχουν γίνει στο Λονδίνο και συγκεκριμένα έχουν γίνει από το Black and White Studios Pro, ηχογράφηση. Δυστυχώς ή ευτυχώς, πάλι εγώ έχω βάλει το χέρι μου. Παντού, όπου και να ψάξεις, και, το χέρι του το έχει βάλει ο Παναγιώτης, να είσαι σίγουρος γι' αυτό, εσύ που μας ακούς. Επίσης, το mastering έχει γίνει στα Abbey Road Studios, που νομίζω όλοι τα γνωρίζουν στο Λονδίνο και γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε μην χάσετε την εκπομπή DJ Magna με τους Κοινή Συνενέση. Την Κυριακή μην ξεχάσετε το Δήμο τον Μπέγκε ζωντανά live από την Ελλάδα θα τραγουδήσει για εσάς. Αύριο όσοι γουστάρετε τα παιχνίδια μπορείτε να μπείτε να ακούσετε την εκπομπή των Loyal. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τελειώνει Loyal η εκπομπή και δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Έχουμε και την Τρίτη. Έχουμε. Μπείτε στο site και δείτε τα όλα. Και μαζεύετε. Μπορείτε να βρίσκετε πληροφορίες πάντα στο site για το τι γίνεται στην πορεία της εβδομάδας. Ό,τι καινούριο υπάρχει το ανεβάζουμε πάνω. Σιγά σιγά θα φτιάξουμε και το YouTube να υπάρχουν συνεντεύξεις. Πάντα στο MGR My Greek Radio, στο YouTube.
οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να αποτανθείτε ή να πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο του σταθμού ή να μπείτε στην τελευταία σελίδα του website, το οποίο είναι το Find Us. Εκεί μπορείτε να ακούτε την εκπομπή μας από άλλα stream players ή στο contact μπορείτε να βρείτε και να μας γράψετε στο mgrgreekradio@gmail.com που είναι το βασικό email του σταθμού. Μπορείτε να κάνετε contact με τους DJs και τους παραγωγούς στο livechatmgr@gmail.com. Μπορείτε να πατήσετε το πράσινο κουτάκι το οποίο γράφει WhatsApp και να συνδεθείτε στο group chat του WhatsApp. Πολλά μπορεί να κάνετε, μπορεί να στο Facebook, να κάνετε like στη σελίδα μας. Αρκεί να έχετε διάθεση να τα κάνετε, γιατί μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στην Αγγλία και χρειαζόμαστε διάθεση. Αν έχετε λοιπόν τη διάθεση να ακούσετε ελληνικά, My Greek Radio, το δικό μου ραδιόφωνο, το δικό σου ραδιόφωνο. Όχι, αν έχετε τη διάθεση να ακούσετε το δικό σας ραδιόφωνο. Είναι δικό σας το ραδιόφωνο, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, πάρτε το. Εμείς απλά φιλοξενούμαστε από εσάς εδώ. Για να μας ακούτε. Φιλοξενούμε τον ελληνισμό σε αυτό το ραδιόφωνο και μη χειρότερα, γιατί έρχονται και άλλα. Έρχονται και πολλά ακόμα τα οποία εμείς τα γνωρίζουμε, εσείς δεν τα ξέρετε και δεν τα μάθετε τώρα. Θα τα μάθετε. Αλλά όταν τα μάθετε, θα είναι αργά. Το είπε, για να κάνουμε πίσω. Αυτό που θέλω να πω πριν κλείσουμε είναι ευχαριστούμε την Γλυκερία που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε την Γλυκερία. Ευχαριστούμε το Στέλιο το Φωτιάδη. Για όσα μου μάθε. Και τώρα το είπες. Ναι, όχι, είναι αλήθεια αυτό που λες, αλλά. Πρόσεξε. Ο Στέλιος Φωτιάδης, με όλη την αγάπη που μου έχει, του έχω, είναι από τους πρώτους που όποτε έμπαινα στην εταιρεία του, στην Eros Music, μου πέταγε ένα συμβόλαιο και μου έλεγε Λάλη, για πάρτι σου. Αυτό το κάνω για πάρτι σου. Ό,τι θες και όποιον θέλεις, υπογράφεις. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε το Δημήτρη τον Κόκοτα με το Στέλιο το Φωτιάδη. Κάναμε κομμάτια με το Φίβο και είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, σας αγαπούμε από το My Greek Radio. Και την εκπομπή ξαφνικά και απρόπτα με τον Παναγιώτη Λάλη. Και τον Δημήτρη Αχιλαδέλη. Να είστε καλά. Bye bye. Καλό απόγευμα και να αποφεύγετε την πολύ τη ζέστη. Ξαφνικά και απρόπτα. This is a dangerous group. Ξαφνικά και απρόπτα. We're dealing with now. NGR. Το δικό μου ραδιόφωνο. Το δικό σου ραδιόφωνο. Το δικό μας ραδιόφωνο. Το δικό σας ραδιόφωνο.